Να διεκδικήσουν μετά τη διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Κοπηλασίας και Παγκόσμια Διοργάνωση επιθυμούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων που κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να συμπράξουν από κοινού ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα διεκδίκηση των αγώνων και φυσικά έλευση ομάδων για προπόνηση και προετοιμασία στα Γιάννενα και τη Λίμνη Παμβότιδα. Το αίτημα διατύπωσαν από κοινού η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, κυρία Παλαιοπάνου, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη Διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Αλέξανδρος Μπερής, καθώς και αθλητές, κύριοι Ντούσκος και Παλαιοπάνος. Στην ίδια κατεύθυνση ενίσχυση των συνεργασιών και διεκδίκηση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη διεύρυνση των αθλητικών δυνατοτήτων, συντάχθηκαν ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης. Νομίζω ότι έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα αυτού του πανευρωπαϊκού ήταν πολύ θετικό για την πόλη μας. Το εγχείρημα πέτυχε. Και είμαστε εδώ τώρα για να συζητήσουμε το μέλλον γενέστε μετά. Για μας είναι ότι θέλουμε ένα διεθνές κοπηλατικό κέντρο σε αυτή την υπέροχη λίμνη, σε αυτό το φυσικό στίβο. Και θέλουμε την δέσμευση, σε εισαγωγικά το λέω, και την αρρωγή όλων των τοπικών φορέων που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν ώστε να στηρίξουμε το άθλημά μας. Από την μεριά της Οργανωτικής Επιτροπής, ένα μεγάλο τμήμα της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας και βέβαια η συνεχής παρουσία από τη μεριά του Δημάρχου και κυρίως του Περιφερειάρχη που οδήγησε σε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα που είχαν πολλές λεπτομέρειες μεγάλων έργων, όπως ήταν η στήριξη του πύργου, το renovation, γιατί ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, όλες οι κερκίδες, ο στίβος που έγινε καινούριος με τις προσπάθειες της Προέδρου, με πολύ καλύτερα σειρματόσχηνα, ατσάλινα, με καλή στήριξη και το κυριότερο, με 8 διαδρομές, που είναι το ανώτερο αλλά απαραίτητο για διεθνείς αγώνες. Μπορώ λοιπόν να υποσχεθώ την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου στις δραστηριότητες του Ναυτικού Ομίλου αλλά και αντίστοιχων άλλων σωματείων. Στόχος μας είναι τα Γιάννενα να γίνουν ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο και με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα ότι αυτός είναι και ο στόχος του Ναυτικού Ομίλου. Ξέρω ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται η συνεργασία όλων των φορέων. Είμαι σίγουρος για τη συνεργασία της περιφέρειας. Πιστεύω ότι το ίδιο συμβεί και με τους αντίστοιχους άλλους φορείς όπως είναι τοπιακοί. Γιατί από όσα ακούσαμε χρειάζεται η συνεργασία όλων των φορέων. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι κάθονται και συνεργάζονται στο τραπέζι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και αυτό πρέπει και θα το κάνουμε στο μέλλον. Οι εξετάσεις εδόθησαν και πέτυχαν εξαίρετα αποτελέσματα. Αυτό μας καθιστά υπόχρεους τόσο ως Περιφέρεια Ηπείρου να βάλουμε πλάτη όχι μόνο για κοπηλατικές εγκαταστάσεις για προετοιμασίες ομοσπονδιών και όπως είπα κυρία Πρόεδρε για διεκδίκηση παγκόσμιου πρωταθλήματος. Για την προετοιμασία εδώ πέρα στα Γιάννενα για να γίνει ακόμα πιο διεθνής και να μπορέσουμε να τρέξουμε και παγκόσμια πρωταθλήματα πιστεύω θα ήθελε και γυμναστήρια καινούρια και λεμβαρχία να μπορέσουν να έρθουν και άλλες εθνικές ομάδες και να φέρουν και περισσότερα σκάφη και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός άμα μπορέσει κάποια στιγμή η πόλη μας να φιλοξενήσει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε μια περιοχή τοπιακή το οποίο είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να εγκατασταθούν πολλές τέντες, γυμναστήρια, αν όχι μόνιμα, τουλάχιστον τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να φιλοξενηθούν εργόμετρα, χώροι ώστε να μπορούν οι αθλητές να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.